Καλημέρα, καλημερούδια και καλή Παρασκευή. Καλή παραμονή Χριστουγέννων για εσάς, ναι αγάπη μου, τρέχει η μητούλα σου. Έλα εδώ λίγο να σας σκουπίσω. Ο Αλέξανδρος, όπως καταλάβατε, χειρότερα από χθες. Τρέχει η μύτη σύννεφο, δακρύζουν τα μάτια. Δώσε ένα φυλάκι, θα δώσω ένα φυλάκι. Εντάξει, φτάνει. Μπράβο. Σας έδωσε φυλάκι, να ξέρετε ότι πρέπει για να σας κολλήσει η ίωση τώρα, ε. Έχει αφήσει πάνω στην οθόνη, καταλάβατε τι έχει αφήσει, το στίγμα του. Λοιπόν, φτάνει τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ άσχημο βράδυ, νομίζω το πιο άσχημο βράδυ από τότε που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, ο οποίος ξύπναγε κάθε μία ώρα και έκλαιγε από το μπούκωμα. Η κατάσταση δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, είναι η αλήθεια, και δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Εγώ κοιμήθηκα λίγο τώρα το πρωί από τις 5.30, που ήταν το τελευταίο του ξύπνημα γιατί του κάναμε τον ωρό, και από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 κοιμήθηκα έτσι φυσιολογικά. Από τις 12 που έπεσε μέχρι τις 5.30 ήταν ένα δράμα. Ένα δράμα, γιατί εκείνος ξυπνούσε κάθε μία ώρα. Με κλάματα, αλλά με κλάματα χαμό, έτσι, αναφιλητά. Και ήταν δύσκολα, δύσκολα πάρα πολύ. Τώρα αυτό σας είπα, 5.30-6.30, αυτές τις 3 ώρες κοιμήθηκα φυσιολογικά, σερή. Το άλλο βράδυ ήταν, τι να σας πω. Και με ξύπνησε ένας courier, με ξύπνησε ο courier από το δώρο που μου πήρε για τα Χριστούγεννα, που σας έλεγα στο χθεσινό, νομίζω, vlog μας, ότι πήγαμε προχθές στο Golden και είδα ένα παλτό και το λάτρεψα. Και επειδή εμένα μου αρέσει πάντα να μου παίρνω σε Χριστούγεννα γιορτή και στα γενέθλιά μου, αλλά ειδικά Χριστούγεννα και στα γενέθλιά μου, μου παίρνω πάντα έτσι ένα καλό πράγμα. Δηλαδή μέσα στη χρονιά αγοράζω 2 καλά πράγματα και έτσι έκανα και τώρα. Και να το κουτί εδώ έχει έρθει. Και έπαθα έκπληξη, όχι τόσο... Και με το παλτό εννοείται, το οποίο είναι υπερτέλειο, θα σας το δείξω τώρα, είναι πολύ σικάτο, είναι το πιο σικάτο παλτό που έχω στη συλλογή μου, αλλά και με το περιεχόμενο. Έβλεπα στο Instagram ότι πακετάρουν τα δέματα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν μου πήγε το μυαλό ότι όντως τα πακετάρουν έτσι και ότι όντως είναι πραγματικά. Λοιπόν, είναι από W, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το κατάστημα, έχει σίγουρα κατάστημα, έχω δει στο ψυχικό και έχει μέσα στο Golden Hall στα Άττικα. Λοιπόν, όπα. Και εδώ είναι το παλτό μου. Και μέσα είχε ένα τέλειο μπισκοτάκι, το οποίο γράφει W. Το παλτό μου, το υπερτέλειο, θα σας το δείξω σε λίγο. Και είχε μέσα και έναν καρυοθράφιστη. Δεν είναι τέλειο? Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και γιατί επιτέλους μου ήρθε μια παραγγελία και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί την παρήγγειλα, όπως σας είπα, αχ, θα φτερνιστώ. Γιατί την παρήγγειλα την Τρίτη που είχα πάει στο Golden, Τετάρτη μου ήρθε ενημέρωση και σήμερα πρωί-πρωί, ντιν-ντιον, γεια σας. Λοιπόν, ναι, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, θα ντυθώ τώρα γιατί θέλω να φύγουμε λίγο με τον Αλέξανδρο να βγούμε και θα το φορέσω, σήμερα κιόλας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φορέσω. Και με βλέπετε έτσι λίγο super duper χτενισμένη, όχι γιατί θα πάω κάπου καλά, γιατί έκανα έτσι κάποιες δοκιμές για το χριστουγεννιάτικό μου χτένισμα και επειδή προχθές πήγα στα όρχεστρα, πήρα αυτό εδώ πέρα, είναι παιδικό, κοριτσίστικο, για κοριτσάκια είναι, αυτό εδώ πέρα το φιωγκάκι, να σας το δείξω. Αλλά μόλις το είδα μου άρεσε πάρα πολύ τώρα για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και έτσι έκανα τη δοκιμή μου και λέω και γιατί να μην κυκλοφορήσω και σήμερα έτσι, γιορτές είναι, Χριστούγεννα έχουμε, να το φορέσω τώρα να το ευχαριστηθώ. Οπότε έκανα και ένα μακιγιάζ. Φοράω και αυτό το τέλειο lip liner, δεν είναι κραγιόν, είναι lip liner, γιατί δεν μου κάνει zoom, έχω κάνει λάθος ρύθμιση, όχι. Φοράω και αυτό το lip liner, το οποίο βρήκα σε ένα από τα κουτάκια του Look Fantastic και είπα να το χρησιμοποιήσω, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η απόχρωση, είναι τόσο όσο, είπα να το χρησιμοποιήσω σε όλα τα χείλη και μου αρέσει. Και ψάχνω σε κραγιόν, αλλά ένα matte σταθερό κραγιόν, κάτι τέτοιο. Και κοιτάξτε που το βρήκα σε ένα μολύβι τώρα στο Look Fantastic. Και τα μαλλιά μου τα έκανα αυτές εδώ τις μπουκλίτσες με τον μπουκλωτήρι από Γκισού. Σας το λέω γιατί κάθε φορά που βλέπετε αυτή εδώ την μπουκλα πάντα με ρωτάτε τι είναι, πώς την έχω κάνει και λοιπά. Πάω να ντυθώ και να δοκιμάσω και την παλτουδάρα μου και να σας τη δείξω. Εδώ στο στενό του αναστεναγμού, το οποίο σήμερα, παιδιά, παρεπιπτόντως δεν έχει πολύ κίνηση, έχει πάρα πολύ λίγη από τη δική μου τη λωρίδα, από την από εκεί γίνεται της κακομοίρας. Πηγαίνω προς την αδερφή μου να καθίσουμε έτσι να παίξουν λίγο τα μικρά μαζί, έτσι και λίγο την ίδια ίωση έχουν, οπότε δεν θα αλλάξει κάτι, και να
Εμείς καθίσουμε λίγο έτσι να οργανώσουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πρώτο Θεός, να δούμε έτσι λίγο κανένα σχέδιο για... Αχ, πώς μπορούμε έτσι να το στολίσουμε και τέτοια πράγματα. Και... ήθελα να σας πω ότι επικρατεί... είναι πάρα πολύ περίεργο που σε αυτό το στενό εδώ του αναστεναγμού δεν έχει χαμό, αλλά γενικότερα επικρατεί ένας χαμός. Ακόμα και στο δικό μας το στενό, εκεί πέρα που μένουμε εμείς, που δεν είναι κανένα στενό το οποίο έχει... δεν είναι κεντρικό, είναι ένα στενάκι σε μία γειτονιά. Είχε κίνηση μέχρι και το δικό μας το στενό σήμερα. Γινόταν πανζουλισμός. Αλλά αυτή η κίνηση, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, μένα μου αρέσει. Γιατί σκέφτομαι και λέω ότι βγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει τα δώρα του, να χαρεί αυτές τις μέρες, να πάρει πράγματα και δεν γκρινιάζω. Κάθομαι εδώ με την αδερφή μου και βλέπουμε στο YouTube ιδέες για να στολίσουμε το τραπέζι. Και εγώ κατέληξα τα Χριστούγεννα να κάνω αυτό εδώ. Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να γίνει. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία που είναι η πετσέτα, σαν χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Θα καθίσω σήμερα να πειραματιστώ. Λοιπόν, το προσπάθησα εδώ πέρα με μια χάρτινη πετσέτα, μια χαρτοπετσέτα που έχει η αδερφή μου εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Θέλει πολύ μεγάλη πετσέτα, γιατί και εμένα τώρα οι πετσέτες μου δεν νομίζω ότι είναι, οι φασμάτινες που έχω δεν νομίζω ότι είναι μεγαλύτερες από αυτή εδώ. Οπότε νομίζω πρέπει να βρω άλλο σχέδιο. Αλλά γίνεται πάρα πολύ ωραίο αν έχετε μεγάλες πετσέτες και πάνε εύκολο. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό που είναι και έτσι μικρό, αλλά νομίζω θα χάνεις το πιάτο, ε. Η αδερφή μου είχε την εξής ιδέα, να φτιάξω άλλο ένα και να το βάλουμε από κάτω, αλλά και πάλι δεν φαινόταν όμορφο. Οπότε αναγκαστικά τώρα πρέπει να βρω άλλο σχέδιο και μου άρεσε πάρα πολύ. Εσείς αν έχετε έτσι μεγάλες πετσέτες, να το κάνετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ, είναι πραγματικά σε χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Και επειδή το πρωί ξέχασα, εντελώς, να σας δείξω και το παλτό μου φορεμένο, τι ωραίο που είναι. Κοιτάξτε τι όμορφο, έχει και εδώ πέρα κουμπάκι για να κλείνει εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο. Έχει και τις τσεπούλες του. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και το ύφασμά του και όλα. Και ναι, επιστρέψαμε σπίτι από μια διαδρομή που συνήθως την κάνουμε 7 λεπτά, την κάναμε 30 λεπτά. Γίνεται χαμός έξω στους δρόμους, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό τώρα. Είναι οι μέρες έτσι. Και αυτά, πάμε να ανοίξουμε και ένα δέμα ωραίο που μου ήρθε από L'Oréal. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Ωραίο είναι απ' έξω και μέσα θα είναι σίγουρα ωραίο. Κοιτάξτε τι όμορφο παλιτό. Είναι υπέροχο. Αν θυμηθώ το βράδυ θα κάνω μοντάζ, θα βρω το link να σας το βάλω κάτω στην περιγραφή να το δείτε, είναι υπέροχο. Κοιτάξτε εδώ και ανοιχτό, τι όμορφο που είναι. Άλλη μία μέρα που η ενέργειά μου ξοδεύτηκε για το στεγνοτήριο. Τώρα είμαστε στη φάση που παρακαλάμε να πάρουμε τα χρήματα μας πίσω. Έχουμε πάει σε άλλη φάση τώρα. Θέλω να σας πω ότι πήραμε να κάνουμε ακύρωση, να σας πω έτσι δύο λόγια, γιατί βλέπω ότι σας έχει τσατίσει και σας αυτό το θέμα και μου γράφετε και δικές σας ιστορίες. Θέλω να σας πω ότι πήραμε να κάνουμε ακύρωση και με το που κάναμε την ακύρωση, 5 λεπτά μετά, μας ήρθε και email και μήνυμα ότι το προϊόν παραδόθηκε στην εταιρεία Courier και ότι θα μας ενημερώσουν άμεσα για την παράδοση. Κάτι για το οποίο ήμουν προετοιμασμένη, διότι μπήκα και διάβασα σχόλια για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα και διαπιστώσαμε ότι δεν είμαστε μόνοι που το περνάμε και ότι δεν είναι μόνο για τις παραγγελίες από Black Friday, είναι γενικό το φαινόμενο. Πήγα πάρα πολύ πίσω, δηλαδή πήγα και σε παραγγελίες από Σεπτέμβρη για να καταλάβετε, σχόλια από Σεπτέμβρη, και γράφουν το ίδιο. Τέλος πάντων, μας είπαν ότι σε 3 εργάσιμες ημέρες θα έχουν μπει τα χρήματά μας. Εάν δεν έχουν μπει τα χρήματά μας μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, πρέπει να το βγάλω από το μυαλό μου εντελώς, διότι πραγματικά με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Λοιπόν, και το νούμερο 24 από του Αλέξανδρου, το κουτάκι, έχει το Χριστούλη μέσα και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη φάτνη μας. Ούψ. Και θα καθίσουμε να τη φτιάξουμε. Και στις NYX το τελευταίο είναι ένα Butter Gloss, σε αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Οπότε αυτά τα δύο κουτάκια φεύγουν, πάνε στην ανακύκλωση. Και μας μένει άλλο ένα για το νούμερο, για το Look Fantastic, το οποίο όπως σας είπα έχει 25. Και είναι ένα καθαριστικό προσώπου από Elemis.
σας δείχνει την κρέμα. Την έχει βάλει. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Απλά τη βάζει στην οθόνη μου, το γλυκούλι μου. Σας δείχνει την κρέμα. Λοιπόν, μπράβο. Για πήγαινε να ανοίξει το κουτάκι του Look Fantastic. Για πήγαινε να το ανοίξει. Λοιπόν, αυτό το πάρα πολύ όμορφο συσκευασμένο κουτί από L'Oréal, το οποίο ανυπομονώ να δω τι έχει μέσα. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι, παιδιά? Λοιπόν, είναι μια γυάλα, αυτές εδώ πέρα που βάζουν μέσα τα κεράκια και είναι πάρα πολύ της μόδας. Α, και έχει κάποια προϊόντα από L'Oréal. Αφήστε να το ανοίξω όσο πιο προσεκτικά μπορώ, τέλος πάντων. Α, εδώ πέρα υπάρχει ιστορία. Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει απίστευτη ιστορία εδώ. Λοιπόν, είναι μια γυάλα η οποία έχει και φως και έχει μέσα ένα σέρουμ από τη L'Oréal. Και το πάρα πολύ φαντασμαγορικό σε αυτή την ιστορία είναι αυτή η τέλεια γυάλα, στην οποία εγώ μέσα θα βάλω κάποιο κεράκι, γιατί είναι πάρα πολύ της μόδας αυτή η ιστορία. Αυτά! Τι μας έχει μείνει τώρα, να ανοίξουμε απλά... Αγάπη μου, φοβάμαι μη σπάσει αυτό. Θα ανοίξουμε απλά το κουτάκι από Look Fantastic. Και τέλος, αυτά δεν έχουμε άλλο κουτάκι να ανοίξουμε. Και θέλω τώρα να πάρω τις πετσέτες. Βασικά θα καθίσω τώρα με τον Αλέξανδρο να φτιάξουμε τη Φάτνη, για να του εξηγήσω λίγο τόσες μέρες τι κάναμε και τι ανοίγαμε και να καταλάβει τι άνοιγε. Έλα να σε βοηθήσω. Ναι, θα φτιάξουμε τη Φάτνη, όπου γεννήθηκε ο Χριστούλης. Κοίτα, θα βάλουμε εδώ πέρα το Χριστούλη. Πού είναι ο Χριστούλης, τι τον έκανες? Α, εδώ είναι. Εδώ που κάνει Νάν, γιατί μόλις γεννήθηκε. Εδώ είναι η Παναγίτσα. Κάθισα λίγο εδώ πέρα να φτιάξω το η μπετσέτα. Καλά, θα τη φτιάξω καλύτερη, δεν την αφήσω έτσι. Για να δω λίγο στο περίπου πώς βγαίνει. Στέκεται και όρθια και θα μπορούσα να την βάλω και όρθια μέσα στα πιάτα. Δεν ξέρω, εγώ έλεγα να κάνω αυτό, να μην κάνω τον κόμπο τον κλασικό που κάνω και να βάλω και τα μαχαιροπύρου να κάνουν κα δεξιά και αριστερά. Και έτσι σαν διακοσμητικό μέσα στο πιάτο να είναι αυτό και ίσως βάλω πάνω και κάποιο δεντρολίβανο ή καμιά κανέλα. Μάλλον κανέλα, μάλλον για κανέλα λέω, δεν ξέρω. Πώς σας φαίνεται εσάς? Δεν ξέρω, μου αρέσει το δεντράκι και δεν θέλω να μην το κάνω. Θα το φτιάξω λίγο πιο όμορφο όμως. Και εδώ κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Αλέξανδρου στήσαμε εδώ τη Φάτνη μας, που ανοίγαμε τόσες μέρες. Ορίστε, έφτασε και αυτή η μέρα που θα φτιάχναμε τη Φάτνη. Μην νομίζετε ότι θα αντέξει εδώ πέρα για πάρα πολύ ώρα, ούτε για μισή ώρα δεν το βλέπω εδώ να αντέχει. Ορίστε, εδώ είναι και οι μάγοι με τα δώρα τους. Είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη, για να του εξηγήσεις και έτσι να του πεις την ιστορία. Πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Έχω έρθει εδώ μέσα στο μπάνιο στη γνωστή τη θέση για να κάνω εγώ τη χαλάρωσή μου, αλλά σήμερα δεν το λες και πολύ χαλάρωση αυτό, γιατί είναι και ο Αλέξανδρος και ο Αλέξανδρος δεν κάθεται και πάρα πολύ καλά. Και ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή, συγγνώμη γι' αυτό, βρίσκεται εδώ μέσα. Γεια! Yeah. Πήρα τον κανάκι γιατί δεν θυμάμαι αν την έχουμε δεμένη την ντουλάπα, αλλά την έχουμε δεμένη για αυτούς τους λόγους ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εγώ κρατάω γιατί έχω τρομάξει πάρα πολύ με αυτό το πεσβιές εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι καινούριο παιχνίδι είναι αυτό. Αν και όταν κοιμάται ο Αλέξανδρος, εγώ κάνω αυτές τις ιστορίες εδώ, τις περιποίησεις και αυτά. Αλλά σήμερα θέλω να πάω να επεξεργαστώ το βίντεο, να τσιμπήσω κάτι, να του φτιάξω γάλα και να πάμε γρήγορα να ξαπλώσουμε. Γιατί εγώ θέλω να καθίσω με τα ακουστικά μου όμορφα και ωραία και τον υπολογιστή μου και να δω Emily in Paris. Γιατί έχει βγει το Emily in Paris από χθες, από τα ξημερώματα. Τέλος πάντων. Και εγώ δεν έχω δει ακόμα και δεν μπορώ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά. Και θέλω να σας πω ότι ξεκινάω έτσι κάποιες μάσκες για την περιποίηση του προσώπου για τα Χριστούγεννα και σήμερα θα βάλω από Kiehl's αυτή εδώ με το αβοκάντο, την οποία σας έχω πει και θα το λέω και θα το ξαναλέω ότι είναι από τις πιο ωραίες μάσκες που υπάρχουν. Και αύριο το βράδυ θα βάλω αυτή εδώ πέρα την sheet mask από τη Φιλερίνα, η οποία είναι εκπληκτικότατη. Ενυδατώνει το δέρμα, το κάνει πάρα πολύ λαμπερό. Και εκείνη την ημέρα θα βάλω ξανά άλλη μία μάσκα Φιλερίνα και στα μάτια από Genifique. Και κάπως έτσι θα σας καληνυχτήσω. Θα σας αφήσω, κοιτάξτε πως είναι μέσα. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργη και το ότι την απλώνει στο δέρμα είναι περίεργη. Αλλά κάνει τόσο ωραία δουλειά που αξίζει
αυτό το πράσινο της χρώμα πάνω στο πρόσωπο. Εγώ βάζω έτσι, όχι κοντά στα μάτια, αρκετά γενναιόδορη ποσότητα. Και αυτά, σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο στην 25η ημέρα του Vlogmas και θα προσπαθήσω να ανεβάσω το χριστουγεννιάτικο το βίντεο. Δεν ξέρω τι μέρα, τι ώρα θα το ανεβάσω το βίντεο. Το επόμενο, αυτό θα ανέβει κανονικά τώρα το επόμενο, πραγματικά δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω, θα δω γιατί θα έχει στολή στο τραπέζι. Κοιτάξτε, θα το ανεβάσω νωρίς για άμα θέλετε μήπως πάρετε κάποια ιδέα για το χριστουγεννιάτικο σας τραπέζι. Για τη διακόσμηση, γιατί έτσι έχω κάποιες ιδέες, θα δω τώρα πώς θα το κάνω. Τέλος πάντων, αυτά, θα σας αφήνω. Βάζω τη μάσκα μου, πόσο την αφήνουμε αυτή, νομίζω ένα τέταρτο. 15 λεπτά, ναι, καλά θυμάμαι. Θα σας δω πάλι αύριο, να μην λείψει κανένας. Εγώ το άλλη, σας χαιρετώ. Γεια σας.